Σας καλωσορίζω στη σελίδα του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στην τάξη του παραδοσιακού βιολιού. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να σας παρουσιάσω το τι διδάσκονται όσοι μαθητές επιλέγουν ως όργανο το παραδοσιακό βιολί. Σαν όργανο δεν διαφέρει από το κλασικό βιολί, έχει και αυτό 4 χορδές, ο ήχος παράγεται με τη βοήθεια ενός δοξαριού, το οποίο είναι ένα ξύλινο ραβδί με τρίχες αλόγου, στις οποίες βάζουμε ένα ειδικό ρετσίνι ώστε να μπορεί να παραχθεί ο ήχος. Το κούρδισμά του, όπως και στο κλασικό, είναι σε πέμπτες, σολ, ρε, λα και μη, και η παρουσία του στον ελλαδικό χώρο τοποθετείται κάπου στο 17ο αιώνα. Πιο παλιά σε κάποιες περιοχές και ειδικότερα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, οι οργανοπαίκτες το κουρδίζανε σε σολ, ρε, λα, ρε. Στα μαθήματα διδάσκεται το ιδιαίτερο ύφος που χαρακτηρίζουν τη μουσική των περιοχών της Ελλάδας και φυσικά οι μουσικές κλίμακες ή αλλιώς οι λαϊκοί δρόμοι, και μαθαίνουν τα παιδιά κομμάτια από όλες τις περιοχές της Ελλάδας, από Κρήτη, Δωδεκάνησα, Επτάνησα, Κυκλάδες, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, φυσικά και από Μικρά Ασία. Το βιολί ως όργανο μουσικής έκφρασης θα έλεγα ότι ταιριάζει απόλυτα στις ιδιαιτερότητες της λαϊκής παραδοσιακής μουσικής μας. Στο μουσικό σχολείο προσπαθούμε, διατηρώντας την αυθεντικότητα, την ομορφιά της παράδοσης, να γνωρίσουμε στα παιδιά το παραδοσιακό βιολί μέσα από σύγχρονες μεθόδους, και σε αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια σε αντίθεση με τα παλιότερα, με το παρελθόν. Η καταγραφή παραδοσιακών κομματιών σε παρτιτούρες, σε πεντάγραμμο, τεχνικών παίξηματος και θεωρητικών θεμάτων, τα οποία πλέον αποτελούν υλικό για τη σπουδή του παραδοσιακού βιολιού. Ένα μουσικό δείγμα θα μας παρουσιάσει ο μαθητής της τρίτης λυκείου του σχολείου μας, ο Αλέξανδρος Ομουατζήρη, και είναι ο πολύτικος Ιρτός.